Θα μπορούσε βέβαια να πει κανείς, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι έχει και την αστεία πλευρά του αυτό. Ζητούν ψήφο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές τους, επειδή οι ίδιοι δεν εμπιστεύονται τους βουλευτές τους. Κανονικά θα έπρεπε να γίνει το ανάποδο, οι βουλευτές τους να ζητούν από την κυβέρνηση αποδείξεις ότι τους εμπιστεύεται και όχι η κυβέρνηση από τους βουλευτές. Εκβιάζουν μια κάποια πειθαρχία στο ίδιο τους το στρατόπεδο που διέρχεται από γκρίνιες, νευρικές κρίσεις και κινήσεις του τύπου «σώζον εαυτόν σωθήτω» και την ίδια στιγμή διατείνονται από πάνω ότι η συγκυβέρνηση αποτελεί πυλώνα για τη σταθερότητα στη χώρα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι η ψήφος που ζητάνε από τους ίδιους τους βουλευτές τους δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης, είναι ψήφος αγωνίας, μεγάλης αγωνίας. Την αγωνία τους παρατείνουν και αυτό μόνο για λίγες εβδομάδες. Όμως στην Ελλάδα έχουμε ακόμα δημοκρατία, τραυματισμένη μεν από τις πολιτικές των μνημονίων, αλλά ζωντανή. Αυτή τη δημοκρατία ο λαός και η νεολαία του θα την υπερασπιστούν, όπως ορίζει το Σύνταγμα της χώρας. Και στη δημοκρατία καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί αν δεν έχει τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας. Στη δημοκρατία καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να ξυλώνει, να καταστρέφει, να συνενεί σε δεσμά της χώρας και των ανθρώπων ερήμην των λαών. Γι' αυτό βρίσκω την ευκαιρία από αυτό εδώ το βήμα να ξεκαθαρίσω. Την ψήφο εμπιστοσύνης δεν τη δίνουν οι κυβερνήσεις στον εαυτό τους. Την ψήφο εμπιστοσύνης τη δίνει ο λαός και τη δίνει ανοιχτά και καθαρά μέσα από την εκλογική διαδικασία, από τη λαϊκή ετιμιγορία. Αν θέλουν όντως ψήφο εμπιστοσύνης, αν διεκδικούν ψήφο εμπιστοσύνης, αν έχει κάποιο νόημα για αυτούς η εμπιστοσύνη του λαού, ξέρουν τον δρόμο. Ιδού η κάλπη, ιδού και το πείδημα.